στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς ουράνια, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο Σαββός των αγαθών και ζωής ο οργός, ευθέ και σκήνος εν ημίν, και καθάριστον ημάς, ο πάσης Κυρίος, και σώσον τα αγαθέντα. Αμήν. Να μπούμε από σήμερα εμείς στη Μεγάλη Εβδομάδα. Μέχρι που να κλείσουμε, θα έχουμε στα θέματα μας Μεγάλη Εβδομάδα, θα έχουμε γύρω από του Κυρίου τα πάθη. Παράλαβε ο Κύριος τους μαθητάς και μετά το δείπνο βέβαια. Και αφού τους έδωσε τις υποθήκες, η υποθήκη είναι εντολές στην ουσία που πρέπει να διαφυλάξουν για να βαδίσουν το δρόμο της Βασιλείας του Θεού. Τους οδήγησε στη συνέχεια στον κήπο της Γεθσημανή. Δίνει εντολή να παραμείνουν μερικοί σε κάποια απόσταση, 9 τον αριθμό. Και στη συνέχεια παίρνει τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, τους πιο κοντά λιγάκι και αποσύρεται παραπέρα ο ίδιος. Ο λόγος που ο Κύριος οδήγησε στον κήπο ήταν αυτός για τον οποίο ήρθε στον κόσμο. Η θυσία που επρόκειτο να προσφέρει για να σώσει την ανθρωπότητα. Όλη την ανθρωπότητα. Βάζει τα γόνατα του κάτω στον κήπο, σκύβει το πρόσωπό του ανάμεσα στα χέρια του επί του εδάφους και προσεύχεται. Και προσεύχεται. Μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής ότι τη νύχτα εκείνη την προσευχή ο Κύριος έσταξε από το πρόσωπό του υδρότα, όχι από το πρόσωπό του, λάθος έκανα, από ολόκληρο το σώμα του. Από ολόκληρο το σώμα του. Το τονίζω αυτό, από ολόκληρο το σώμα του, από όλους τους πόρους του σώματος, υδρότας πυκτός, αιμάτινος. Κόμπους, κόμπους, ως η θρόμβη αίματος. Έσταζε, λέει, σαν θρόμβους αίματος επί της γης. Υπέφερε τη νύχτα εκείνη ο Κύριος στον κήπο της Γεθσημανής. Έπασχε. Πόσο έπασχε, περισσότερο από ό,τι έπασχε όταν το συνέλαβαν και μετά και το σταύρωσαν και πέρασε όλα τα πάθη. Τη νύχτα εκείνη, επαναλαμβάνω, να το δέσουμε όλοι μας, έπασχε ο Κύριος. Να το πω κι αλλιώς,
έπαθε προτού να πάθει. Και χειρότερα από ό,τι έπαθε όταν έπαθε. Έπαθε προτού να πάθει. Και χειρότερα από ό,τι έπαθε όταν ανέβηκε επί του Σταυρού. Χειρότερα από ό,τι έπαθε όταν ανέβηκε επί του Σταυρού. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, που αγίασε Πάσχον επί της γης, ακολουθώντας το Κύριο σαν άνθρωπος, μας δίνει τις αιτίες που ο Κύριος υπέφερε όσο δεν παίρνει άλλο, όσο δεν χωράει η ανθρώπινη λογική. Δεν το χωράει η ανθρώπινη λογική πόσο έπαθε ο Κύριος τη νύχτα εκείνη προσευχόμενος. Αναφέρει λοιπόν τις αιτίες που τον οδήγησαν στο πάθος, το επώδυνο και το απερίγραπτο πάθος του, πριν φτάσει στο Σταυρό. Προσέξτε το αυτό το πράγμα. Δεν έπαθε ο Κύριος τόσο πολύ όταν συνελήφθη και οδηγήθηκε στα παθήματα τα πραγματικά παθήματα, όσο έπαθε όταν προσευχόταν τη νύχτα εκείνη στο κήπο της Γεθσημανή. Ήταν χειρότερο το πάθος του. Θα το πω και άλλη μια φορά για να μας μείνει στο μυαλό. Γιατί όλοι, από εμάς τουλάχιστον, εντελώς επιπόλαια, ζούμε τις ημέρες εκείνες των παθών. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος, ποιος ξέρει τι λογής πόλεμο θα είχε στην καρδιά του ο Κύριος το βράδυ εκείνο που προσευχόταν στον κήπο της Γεθσημανή, ώστε να στάξει να βγάλουν οι πόροι του σωματός του πηχτούς κόμπους από υδρότα και αίμα. Ποιος ξέρει? Απαντάει λοιπόν, πρώτον, ο Κύριος προέβλεπε τα πάθη του, τα πάθη που έμεινε να πάθει, πέρασαν από τα μάτια του μπροστά, Όλα τα παθήματα που επρόκειται να πάθει μετά από 2 ημέρες, όλα. Ξαναλέω άλλη μια φορά. Πέρασαν από μπροστά του την ώρα που προσευχότανε όλα τα παθήματα που επρόκειτο να πάθει ο Κύριος. Στις ημέρες που πέρασε τα πάθη, τα πέρασε όλα τα πάθη ένα-ένα χωριστά. Παραδείγματος χάρη, οι ονειδισμοί, οι βρισχές που άκουσε από τους Εβραίους, τις άκουσε, πέρασαν. Τα φτισήματα που δέχτηκε, πέρασαν ένα-ένα. Το μαστίγωμα πέρασε κι αυτό, ένα-ένα κι αυτό πέρασε. Η ύβρις κάτω από το Σταυρό πέρασε κι αυτό. Η Σταύρωση ένα-ένα πέρασε κι αυτό. Εκεί τα πέρασε ένα-ένα χωριστά.
της ημέρας που συνελήφθη και έπασχε τα πάθη του. Στο κήπο της Γεθσημανή δεν τα πέρασε ένα-ένα χωριστά τα πάθη ο Κύριος. Τα πέρασε όλα μαζί. Όλα μαζί τα πέρασε τα πάθη. Δεν αντέχονται όλα μαζί τα πάθη. Επόμενο ήταν ως άνθρωπος να ζητήσει και βοήθεια. Ή να πει εκείνο που είπε, Πάτερ, ή δυνατόν, παρελθέτω, τούτο το ποτήρι απ' εμού. Επαναλαμβάνω, τα πάθη που υπέφερε, που έπασχε, τις ημέρες των παθών, τα πέρασε ένα-ένα και χωριστά-χωριστά. Αυτά που τα πέρασε ένα-ένα και χωριστά-χωριστά, τα πέρασε όλα μαζί στον κήπο που είχε γονατίσει και προσευχόταν. Και σε μέγεθος ασυγκρίτως χειρότερο. Ασυγκρίτως χειρότερο. Προσέξτε και κάτι. Στον κήπο της προσευχής και της αγωνίας του πέρασε και παραπάνω πάθη ο Κύριος, παραπάνω πάθη από εκείνα που πέρασε από τους Εβραίους. Πέρασε παραπάνω πάθη. Πάθη δηλαδή που δεν τα έπαθε τις ημέρες των παθών, τα έπαθε την ώρα εκείνη στον κήπο. Να το δώσω να καταλάβετε. Είπε, τέλεστε. Και παρέδωσε το πνεύμα του. Ή, ναι, παρέδωσε το πνεύμα του. Τον αφήνει η μάνα του και έφυγε. Εντελώς φυσιολογικά. Τον εγκατέλειψε. Δεν μπορούσε να προσφέρει τίποτα η μάνα. Έφυγε. Πάθος για τον Κύριο. Πάθος για τον Κύριο. Αυτό το έζησε στον κήπο. Δεν το έζησε τις ημέρες των παθών. Το έζησε στον κήπο. Δεν το έπαθε στα πάθη, το έπαθε στην προσευχή του. Είδε ότι η μάνα του θα τον αφήσει. Οι μαθητές του θα τον αφήσουν, θα τον εγκαταλείψουν. Τα πιο προσφυλή από τα πρόσωπά του. Τι θέλετε, λίγο είναι αυτό, να έχεις αυτούς που αγαπάς και σε αγαπάνε και να σε αφήσουν την ώρα που εσύ πάσχεις. Αυτό το έζησε. Στο Σταυρό όμως δεν το έζησε, ήταν νεκρό το σώμα του Κυρίου. Το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα. Νεκρό το σώμα του Κυρίου, δεν το έζησε. Ακόμη. Αφού λοιπόν είπε τέλεστε, γύρισε το κεφάλι του και παρέδωσε το πνεύμα του εις των στρατιωτών, λόγχη την πλευρά αυτού ήνοιξε. Πήγε και το άνοιξε ενώ ήταν νεκρός. Ήταν νεκρός ο Κύριος Σταύρο επάνω. Πάει και το ανοίγει με τη λόγχη την πλευρά και βγήκε λέει αίμα και νερό. Όταν είδε ο Κύριος στο Σταυρό δεν πόνεσε αφού ήταν πεθαμένος που τον τρύπησε. Στο κήπο που προσευχήθηκε και το είδε, το προέβλεψε, εκεί πόνεσε. Γι' αυτό είπα ότι πέρασε παραπάνω από όσα έπαθε τις ημέρες των παθών. Αυτό επαναλαμβάνω, δεν το έζησε όταν παρέδωσε το πνεύμα του και πήγε ο στρατιώτης και το εκτρύπησε, γιατί ήταν νεκρός. Το έζησε όμως στο κήπο. Τα προέβλεπε Θεός, ήταν τα πάθη. Τρίτον, είπαμε, δεύτερον είναι αυτό. Πρώτον τον αφήνει η μάνα του, δεύτερον τον τρυπάει στην πλευρά. Τρίτον λοιπόν, έμεινε στο Σταυρό επάνω κάποιες ώρες, κάποια μέρα, δεν ξέρω, άταφος.
ο νεκρός και καταλαγημένος, άταφος και καταλαγημένος. Έχουμε δει κανένα νεκρό που να πεθαίνει και να το αφήνει έρημο και να φεύγουν όλοι? Έμεινε άταφος ο Κύριος. Είναι φοβερό, πολύ φοβερό πράγμα να μένει ο νεκρός που το σώμα είναι ιερό, έρημο. Και αυτό το έζησε στον κήπο. Και αυτό το έζησε στον κήπο ο Κύριος. Και ακόμη, ο Κύριος έζησε επί του Σταυρού, πάνω δηλαδή, πάνω καταλαγημένος, και ένα τέταρτο δεν θυμάμαι, και άλλο ένα πάθημα που δεν το έζησε όταν υπέφερε τα πάθη από τους Εβραίους. Και την ταφή, το τέταρτο είναι, την ταφή του, που δεν του ανήκε ταφή στο σώμα αυτό, το ακύρατο, το άθαρτο, το κτλ. Δεν τέριαζε να ταφεί σε τάφο. Και αυτό το είδε ο Κύριος. Τέσσερα πράγματα έζησε που του πολλαπλασίασαν το πάθος, παραπάνω από αυτά που υπέφερε όταν υπέφερε από τους Εβραίους. Γι' αυτό στον κήπο της Γεσημανή, όπως προσευχότανε, τα έζησε όλα εκείνα ένα προς ένα. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, το αίμα του πήγε να έκανε κυκλοφορία, αλλά από την καρδιά προς τα πάνω, βρήκε λέει ένα τείχος τεράστιο, θα το πούμε ποιον αυτό, είναι αγάπη. Η άπειρη αγάπη που είχε στον πατέρα του και σε εμάς, που εμπόδισε το αίμα να κάνει κυκλοφορία και εκτινάχθηκε από τους σπόρους του σώματος και βγήκε ως η θρόμβη αίματος. Αυτό ήταν εκείνο που του δημιούργησε, δηλαδή το αίμα του δεν βρήκε τρόπο να κυκλοφορήσει από το πάθος το μεγάλο. Ακόμη, θέλω να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι του Κυρίου μας, του Δεσπότου μας, μια στιγμή, του Κυρίου μας, μια στιγμή θείας ζωής, γιατί θείο πρόσωπο ήτανε και ιερό, μια στιγμή, το τονίζω για να το προσέξουμε, θείας ζωής, έζησε 33 χρόνια. Από τα 33 χρόνια, μία μόνο στιγμή θεία ζωής ήταν και είναι τιμιότερη, πιο τίμια, πιο άξια από τη ζωή όλων εκείνων που πέρασαν από τον κόσμο, που περνάνε και θα περάσουν, αλλά και όλων εκείνων, θα το πω αλλιώς, λέει, όλων των ενεργεία και δυνάμει όντων. Θα το εξηγήσω εκείνο το πράγμα. Επαναλαμβάνω, μια στιγμή και μόνο ένα τάκ και μόνο της θεϊκής του ζωής επί του ανθρωπίνου σώματος ήταν και είναι τιμιότερη, αξιότερη
από όλα τα όντα που πέρασαν, περνάνε και θα περάσουν. Αυτό ο Κύριος το ήξερε, ότι είναι τιμιότεροι. Και γνώριζε μάλιστα πάρα πολύ καλά ότι οι άνθρωποι, δεν θα ανταποκριθούν στα πάθη του. Θα στρέψουν τα νότα του. Ένας προφήτης λέει, ιούς γέννησα, παιδιά γέννησα, και αυτά με αθέτησαν, μου γύρισαν την πλάτη. Το ήξερε αυτό ο Κύριος, ότι θα προσφέρει τη θυσία και ένα με πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό θα πει, δεν αναγνωρίζω τίποτα από αυτά που εσύ έπαθες για μας. Θέλω να ξέρετε ένα πράγμα. Ο πατέρας που τον έστειλε στον κόσμο, αυτός μόνο γνώριζε τι έστειλε στον κόσμο. Το πρόσωπο που έστειλε, τον Κύριό μας σαν άνθρωπο, αυτός μόνο γνώριζε σε απόλυτο βαθμό, που δεν χωράει η λογική μας, τι ήταν ο Κύριος. Και αυτός καταλάβαινε το μεγάλο πόνο του Κυρίου. Ο Κύριος, ο πατέρας, με κεφαλαία γράμματα, τον άφησε σαν άνθρωπο μόνο του εντελώς. Λέει ο Αγιος Νικόδημος, ήταν ο Κύριος Θεός και άνθρωπος. Και επομένως είχε, λέει, ανώτερες θεϊκές αισθήσεις και κατώτερες ανθρώπινες αισθήσεις. Αφού είχε, ήτανε Θεός από τη μια πλευρά και άνθρωπος από την άλλη, είχε θεϊκές αισθήσεις και ανθρώπινες αισθήσεις. Όταν ήταν στο Σταυρό, οι θεϊκές αισθήσεις τον εγκατέλειψαν εντελώς. Το καταλαβαίνετε αυτό? Είναι σαν να πας και ένας άνθρωπος και να μην είναι κανείς δίπλα να τους συμπαρασταθεί. Κανένας απολύτως. Ούτε και ο πατέρας. Και γι' αυτό είπε στον πατέρα του, Ηλί, Ηλί, λαμά σαβακθανή. Ούτε και ο πατέρας του στάθηκε δίπλα του. Η θεότητα, λέει ο Άγιος Νικόδημος, η θεϊκή βούληση τον άφησε εντελώς μονάχο του. Να υποστεί σε απόλυτο βαθμό τον πόνο που έπρεπε εμείς να υποστούμε. Το υπέστη ο Κύριος. Εγκαταλείφθηκε από τον Πατέρα του, από το Θεό. Και έμεινε ο άνθρωπος Χριστός χωρίς καμιά παρηγοριά. Χωρίς καμιά σταλαγματιά παρηγοριάς, λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγίρινης. Χωρίς καμιά σταλαγματά παρηγοριάς. Εντελώς μόνος σου σε ώρα ακραίου πόνου,
χωρίς παρηγοριά, σε ώρα που το πάθος κορυφώνεται, χωρίς παρηγοριά που η λύπη και ο φόβος είναι σε απόλυτο βαθμό. Έτσι έμεινε ο Κύριος, όχι από ανθρώπους, από το φυσικό του πατέρα, από τον πατέρα. Γι' αυτό και είπε το ηλί, ηλί, λαμάς σαβαχθανή. Και ακόμη λέει στο κήπο, τι σημαίνει, χρειάστηκε να έρθει, λέει, άγγελος από τον ουρανό να τον εβοηθήσει, λέει. Άγγελος. Τόσο ασήκωτο ήταν το βάρος που έβλεπε ότι πρόκειται να περάσει μετά από μία-δύο ημέρες ο Κύριος. Ασήκωτο το βάρος. Ακούστηκε λοιπόν να λέγει «Ηλί, ηλί, λαμά σαβαχθανή». Πρόβαλε, πρόβαλε ο Κύριος, προσευχόμενος στο κήπο, πρόβαλε, αφού τα γνώριζε από πριν, πρόβαλε ο Κύριος καθαρά και ζωντανά, καθαρά και ζωντανά, ζωγραφισμένα όλα τα βάσανα, όλους τους ονειδισμούς, όλα τα όργανα του θλιβερού πάθους του. Μάστιγες, αγκάθια, χολή, σταυρό και συνεχεία και συντομία όλο το εκείνο το άπειρο πλήθος και πάθος και πέλαγος των παθών που έμελε να περάσει. Όλα αυτά τα πρόβαλε μπροστά του την ώρα που προσευχότανε στον κήπο της Γεθσημανή. Σε στιγμή χρόνου, σε στιγμή χρόνου, ξέρετε τι να περάσεις, αυτά που θα περάσεις σε ημέρες, σε μια στιγμή χρόνου, σκάς, σπάς. Γι' αυτό βγήκε υδρότας, πηχτός, πηχτός από το σώμα του και έσταξε στη γη ως η θρόμβη αίματος. Δική μου δεν είναι η λόγη του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ο Δαβίδ, ο προφήτης, αυτή την κατάσταση του Κυρίου την περιγράφει ως εξής. Ο Δίνες άδου περικύκλωσάν με. Ο Δίνες είναι η αφόρητη πόνη της κολάσεως. Η αφόρητη πόνη της κολάσεως. Πάμε στην κόλαση, πάμε έξω και μακριά, εκεί έχει πόνο. Γι' αυτό λέει η Εκκλησία, λέει, προσέχετε, έθα ο κέστη πόνος, ουλί που είστε στεναγμός. Η οδύνη αυτή που έζησε ο Κύριος, την ώρα εκείνη που προσευχότανε, ήταν οδύνες άδου κολάσεως. Έζησε ο Κύριος στιγμές αφορήτου πόνου χωρίς να φταίει καθόλου. Έζησε ο Δίνες άδου, λέει ο Δίνες άδου, περιεκύκλωσαν με. Και συνέχεια λέει, προέφθασαν με, προέφθασαν με, πρόλαβαν παγίδες θανάτου. Το λέει προφητικά ο Δαβίδ ο προφήτης. Τα έζησε, παρακαλώ, ο Κύριος, πριν τα πάθη. Έπαθε πριν πάθει ο Κύριος. Το πάθος ήταν αφόρητο και μεγαλύτερο και πολύ χειρότερο από εκείνο που έπαθε τις ημέρες των παθών. Γίνομαι κατανοητός, έτσι λέγει ο Νικόδημος. Ήταν λοιπόν τα βάσανα γυμνά, καθαρά και με κάθε τελειότητα. Δηλαδή όταν λέμε κάθε τελειότητα, δεν υπήρχε περίπτωση να βρεθεί κάποιος να κάνει ένα λίγο τόσο. Δεν υπήρχε βοήθεια πουθενά, με κάθε τελειότητα τα πάθος. Δηλαδή ήταν καθαρό, καθαρό, καθαρό πάθος. Αφόρητο. Οδύνη θανάτου.
Έτσι, έτσι όπως τα ακούμε είναι. Γι' αυτό ο Κύριος, αφού προσευχήθηκε, είπε «Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου». Θα τα ακούσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Η περίλυπος, δηλαδή έχει λύπη απερίγραπτη, δεν τη συλλαμβάνει ο ανθρώπινος νους, τόση λύπη που μόνο η λύπη είναι αρκετή να πεθάνει άμα να γευτεί λίγο ο άνθρωπος. Ο Κύριος τη γεύτηκε την ώρα εκείνη και έζησε. Γιατί έπρεπε να σταυρωθεί. Περίλυπος εστίν η ψυχή μου, έως θανάτου. Αυτό σημαίνει περικύκλωσαν με οδύνες θανάτου. Δεν μπορεί να συλλάβει το μυαλό μας. Είναι αδιανόητο. Ούτε και οι Άγιοι, λέει, στον Παράδεισο μπορούν να καταλάβουν αυτό. Γιατί ζουν στον Παράδεισο. Και εκεί δεν υπάρχει οδύνη να το καταλάβουν, ούτε και οι Άγιοι. Μόνο ο Πατέρας του. Μόνο ο Πατέρας του. Αλλά αυτός, παρόλο ότι ο Πατέρας του το πάθος το έβλεπε και την ταλαιπωρία που ζούσε και την οδύνη που ζούσε ο γιος του, τον άφησε. Τον εάφησε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος λέει σε αυτό τον πόλεμο και την αγωνία που έγινε στην καρδιά του Ιησού Χριστού και προτού να πάθει ακόμη, έπαθε ο Ιησούς. Και προτού να πάθει ακόμη, έπαθε ο Ιησούς. Όλα τα βάσανα του πάθους του, όλα ενωμένα μαζί, εκεί όπου στο πραγματικό πάθος έμελε να τα πάθει ένα-ένα και χωριστά-χωριστά. Και το παράδοξο είναι τούτο. Το είπαμε και το πράγμα. Ότι έπαθε, στον κήπο έπαθε, και εκείνα που δεν έπαθε στο σταυρό επάνω. Θα τα ξαναπώ. Δηλαδή, η εγκατάλειψη της μητέρας του, η σκληρή πληγή που του άνοιξε ο στρατιώτης με τη λόγχη στην πλευρά και τρέξε αίμα και είδω. Το άταφο σώμα που παρέμεινε όσο καιρό παρέμεινε του σταυρού και έρημο. Το σφράγισμα του τάφου. Του σφραγίζαγε τον τάφο. Σαν να ήταν απατεώνας. «Κύριε», είπανε στον Πιλάτο, «εμνήστη μεν ότι εκείνος ο πλάνος», θυμάμαστε καλά ότι εκείνος που πλάνευε τον κόσμο και τον εξαπατούσε, είπε ότι μετά τρεις ημέρες θα αναστηθώ. Δώσε εντολή να πάμε να σφραγίσουμε τον τάφο, μήπως έρθουν και τον κλέψουνε και πούνε ότι αναστήθηκε. Πλάνος θαύτηκε. Αυτό το έζησε στον κήπο. Πεθαμένος δεν το έζησε. Ο Κύριος νεκρός δεν το έζησε καθόλου. Ποιος νεκρός καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του. Στο σταυρό όμως τα έβλεπε. Στον κήπο όμως τα έβλεπε. Και έπασχε οδυνηρότερο πόνο από τον πόνο που έπασχε τις ημέρες του παθών. Ο προφήτης Δαβίδ στον 68ο ψαλμό το γράφει αυτό, το γράφει, το προφητεύει. Λέει, εγώ, ο Κύριος δηλαδή, τα χρόνια που κήρυτα και έκανα τα ευεργετήματα στους ανθρώπους, συνέπασχα μαζί τους. Έβλεπα ασθενή και υπέφερα με τον άρρωστο. Έβλεπα άνθρωπο να λυπάται γιατί περνάει οδυνηρά πάθη. Συλλυπόμουν τον άνθρωπο.
όμοια με τη λύπη που είχε εκείνος. Όμοια, μόνο εμείς το καταλαβαίνουμε αυτό. Υπέμεινα, λέει ο Δαβίδ, συλληπούμενον, όταν ζούσε, λέει ο Κύριος, υπέμεινε συλληπούμενον, αλλά εγώ όταν έπασχα, δεν υπήρχε σε μένα συλληπούμενος. Και παρηγορούσα αυτούς που θέλανε παρηγοριά, αλλά εγώ όταν ήθελα παρηγοριά, δεν βρήκα. Υπέμεινα συλληπούμενο και σε μένα δεν υπήρχε και παρηγορούσα ανθρώπους, εκείνους που θέλανε να τους παρακαλέσω, αλλά σε μένα δεν υπήρχε παρηγορητής. Χωρίς το ένα και χωρίς το άλλο ζούσε ο Κύριος μας. Θέλω να καταλάβουμε το εξής, ότι ο Κύριος μας όντως όλο εκείνο που πέρασε το χαρακτήρισε αυτό που ήταν στην πραγματικότητα, πικρό ποτήρι. Πάτερ, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Πάρ' το από μένα, ναι. Αφού τον άφησε ο πατέρας, εμείς τι μπορούσαμε να προσφέρουμε, οι άνθρωποι, να τον παρηγορήσουμε. Σκέπτεσαι, στοχάζεσαι, πως ο Ιησούς Χριστός προτού ακόμα να έρθει ο καιρός να πάθει και να σταυρωθεί θέλει και πίνει με το φόβο και την αγωνία αυτή το πικρό ποτήρι του πάθους του. Πάτερ, ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριο τούτο, αυτό που ζούσε την ώρα της προσευχής, πάρ' το από μέρα, Κύριε του. Είναι χειρότερο από εκείνο που θα πει μετά. Αλλά τι είπε μετά. Ορίστε. Μετά τι είπε, γεννηθεί το θέλημά σου. Σίγουρα ναι, αλλά είναι πικρό ποτήρι. Το θέμα αυτό το που τονίζουμε είναι, λέει, πάρ' το από μέρα. Το ζούσε αδέρφια μου τη στιγμή εκείνη που προσευχόταν, το πικρό ποτήρι το έπινε. Δεν ήταν, θα το πίνε. Αυτό λέει, πάρτο από μένα το πικρόν ποτήριον τούτο. Δεν είπε να μου το πάρεις αύριο που θα σταυρώνομαι. Τώρα θα μου το πάρεις γιατί τώρα πάσχω και υποφέρω. Είχε δηλαδή οδύνη και πόνο πριν από το πάθος του. Μία μάνα που πρόκειται να γεννήσει σκέπτεται τον ιό που θα γεννήσει, περνάει πόνους και οδύνες το και του, πολλούς και μεγάλους. Άμα για το παιδί που θα γεννήσει είναι πεθαμένο, μπορούμε να καταλάβουμε τον πόνο μετά, το ψυχικό, της μάνας. Παρόλο ότι είναι άνθρωπος και εμείς άνθρωποι. Και ο Κύριος περνούσε χιλίων μανάδων και απείρων μανάδων πόνο το και του για να γεννήσει παιδιά του Θεού. Και όμως δεν γέννησε τα παιδιά που ήθελε. Παρόλο ότι ήθελε πάντας να σώσει. Πάντας να σώσει. Γέννησε παιδιά πεθαμένα. Λίγα, πολύ λίγα τον ακολουθήσανε. Πολλοί είπαν, Κύριε, είμαστε αδέρφια σου, σε αγαπάμε, σε πονάμε, φώτισέ μας, σε ακολουθούμε. Πικρό το ποτήρι πρώτου πάθους. Χειρότερο από το ποτήρι του πάθους. Αυτό που έζησε στον κήπο της Γεθσεμανή.
μια σταλαγματιά χαράς. Ούτε μια σταλαγματιά χαράς, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Δεν έπεσε μέσα στο ποτήρι του για να το γλυκάνει. Λίγο, λίγο, μια αλίωση του κάνει. Ήταν καθαρά, καθαρά, καθαρά πικρό. Ποτήρι θανάτου. Η αμαρτία με την οποία παίζουμε όλοι μας σαν να παίζουμε παιχνίδι έχει κλείνει μία αμαρτία μέσα, μία και μόνο αμαρτία, άπειρο, άπειρο κακό. Άπειρο κακό, μία αμαρτία, μία μόνο, ένα ψέμα. Το λέμε, δεν χαμπαρίζουμε. Και εγώ που το λέω δεν χαμπαρίζω. Αλλά λέει, μία αμαρτία και μόνο έχει άπειρο κακό. Πόσες γενναίες έχουν περάσει, τώρα πόσοι περνάνε και πόσοι θα περάσουνε, πόσες αμαρτίες κάνουνε, πόσο είναι το κακό που γίνεται. Αν μία είναι άπειρο, βρέστε εσείς να απαντήσετε πόσα είναι αμαρτίες του κόσμου, τις οποίες σήκωσε ο Κύριος, ο Αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Τη σήκωσε ο Κύριος. Αυτό δεν ήταν μικρή οδύνη, να σηκώνει αμαρτίες και μάλιστα βαριές και ασήκωτες. Γι' αυτό ήταν ασήκωτος ο Σταυρός, το σήκωσε ο Κυριναίος. Γι' αυτό ήταν ασήκωτος ο Σταυρός. Το έζησε και αυτό ο Κύριος. Στο κύβο της Γεσημανή. Οι μάρτυρες που θυσιάστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού δέχονταν παρηγοριά και χαρά ουράνια την ώρα του μαρτυρίου. Αλλιώς δεν θα άντεχαν το μαρτύριο σε καμία απολύτως περίπτωση. Τους χαρίτωνε ο Κύριος. Το παιδί του Θεού, ο Κύριος, την ώρα των παθών του, δεν χαριτώθηκε από τον πατέρα του. Αυτοί που είναι πολύ κατώτεροι από τον Κύριο, χαριτώνονταν. Αυτός που είναι ο πατέρας του και αυτός ένα πράγμα, τον άφησε σαν άνθρωπο αβοήθητο και χωρίς καμιά παρηγοριά. Και χωρίς καμιά ανθρώπινη χαρά, χωρίς καμιά ανθρώπινη χαρά, το έζησε και αυτό ο Κύριος στον κήπο της Γεσημανή. Το έζησε και αυτό όταν θα έρθουν οι μέρες να ζήσουμε τα γεγονότα μέσα από τη διοίκηση των Ευαγγελιστών και τα τροπάρια της Εκκλησίας, να έχουμε στο νου μας ότι δεν πέρασε μια φορά ο Κύριος στα πάθη του. Αλλά πέρασε πρώτο παθόν, άλλα πάθη χειρότερα. Άλλα πάθη χειρότερα. Άλλα πάθη χειρότερα ο Κύριος. Λέει και το έκανε, γιατί ο Κύριος υπέστη πριν από τα πάθη και έκλεισε λέει υδρότες, λύπες, αγωνία κλπ. Γιατί, για να σου αφαιρέσει εσένα, ναι, εμένα, το αλουνού δηλαδή, την αγωνία, το φόβο, του θανάτου. Όταν εσύ θα έρθει η ώρα για να φύγεις που έχει τερά, που είναι οι στιγμές εκείνες, στιγμές ανεπανάληπτες και τρομερά φοβερές, για να σου αφαιρέσει εσένα όλη αυτή τη τρομάρα του θανάτου από πάνω σου, τα δέχεται να τα περάσει ο ίδιος. Δέχεται να τα περάσει ο ίδιος. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέει τα υπέστη αυτά ο Κύριος, τα υπέστη όλα ή να απαλλάξει εμάς, για να απαλλάξει εμάς του θανάτου, από το θάνατο εμάς που είτε ούτως είτε άλλως είμαστε ένοχοι για θάνατο. Και όχι ένοχοι για κάποια στιγμή, για μια ημέρα, διαπαντός του ζει.
Για πάντα είμαστε ένοχοι. Για να μας απαλλάξει από εκείνο ακριβώς το πράγμα, επέστη αυτά που υπέστη ο Κύριος. Και προτίμησε, λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, προτίμησε περισσότερο ο Κύριος το θάνατο παρά αυτό το τέρας που λέγεται αμαρτία. Παρά αυτό το τέρας που λέγεται αμαρτία. Προτίμησε να πεθάνει. Είναι χειρότερη η αμαρτία από το θάνατο. Γι' αυτό και γάλεσε ο Κύριος το θάνατο. Έχουμε να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι του Κυρίου τα πάθη, όπως τα ακούσαμε και τα έζησα στον κήπο της Γεστημανή, ένα λόγο έχουν να μας προβάλλουν μπροστά. Ένα λόγο. Εσύ, λέγει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, για τον οποίο ο Κύριος το ήπιε το ποτήρι και το ήπιε καθαρά πικρό, ολόπικρο, με ολόπικρη λύπη και με ολόπικρο πόνο και με ολόπικρη οδύνη. Τι έκανες ή τι κάνεις για να ανταποκριθείς σε αυτά τα πρόωρα αλλά χειρότερα παθήματα που υπέστη ο Κύριος? Τι έκανες ή τι κάνεις για να ανταποκριθείς από τα πρόωρα εκείνα παθήματα που υπέστη ο Κύριος? Αισθάνεσαι, λέει ο Νικόδημος, λίγη ντροπή για τα φοβερά παθήματα που προκάλεσες στον Κύριο με τη δική σου συμπεριφορά? Αισθάνεσαι λίγη ντροπή για τα παθήματα που του προκάλεσες? Ο Κύριος, ο Δαβίδ, λέγει ότι εσχήνη ντροπή, δηλαδή, εκάλυψε το πρόσωπό μου. Του Κυρίου το πρόσωπο. Στα παθήματα σκεπάστηκε από ντροπή. Ξέρετε κάτι? Ήταν γυμνός επί του Σταυρού ο Κύριος. Γυμνός. Ποιον νεκρό έχουμε δει στον κόσμο γυμνό? Έχετε δει ποτέ εσείς, έχουμε δει ποτέ γυμνό να προβάλλεται στα πλήθη και μάλιστα σε ύψος και να το εμπέζουν το γυμνό εκείνο σώμα? Έχουμε δει ποτέ τέτοιο πράγμα? Δεν χωράει η λογική του ανθρώπου να πάρεις γυμνό σώμα, να το υψώσεις πάνω ένα νεκρό και να το εμπέζεις πάνω του. Αυτό γινόταν στο πρόσωπο του Κυρίου Χριστού. Το γυμνό σώμα του Κυρίου. Και δεν αισθάνονταν ντροπή ίχνος, λέγει ο Άγιος Νικόδημος. Και αυτό το έζησε ο Κύριος επί του Σταύρου, επί του στο κήπο. Και αυτό το έζησε. Όταν ήταν γυμνός και νεκρός δεν το ζούσε που ήταν στο Σταυρό, αλλά στον κήπο το έζησε. Έβλεπε ότι τον εαυτό του γυμνό, κρεμασμένο επάνω, και να το βλαστημάνε από κάτω νεκρό και να το εμπέζουν νεκρό. Το έζησε ο Κύριος. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος ότι και ο Κύριος τις στιγμές αυτές που ήταν γυμνός, νεκρός, άταφος, εμπεζόμενος, σκεπάστηκε με μία θεϊκή παρθενική ντροπή. Σκεπάστηκε με μία θεϊκή παρθενική ντροπή. Ελάτε τώρα εσείς ή εμείς να ξέραμε πώς θα φύγουμε και να βλέπουμε να κύριε πράγματα. Ούτε θα τέχαμε να τα σκεφτούμε καθόλου. Ο Κύριος τα είδε όλα εκείνα. Τα είδε στον κήπο της Γεθσημανή. Και κοιτάξτε κάτι. Είπε, είναι περίπου η ψυχή μου. Τρεις φορές σηκώθηκε
κάνει μια προσευχή και πάει ο μαθητάς, τους βρήκε να κοιμώνται. Κοιμώστε τους, λέει. Εδώ οι στιγμές είναι ανεπανάληπτες. Δεν αντέχετε ούτε μία ώρα μαζί μου να προσευχηθείτε. Έτσι τους είπε. Ούκ ισχύσατε μία ώρα μετε μου. Μία ώρα δεν μπορέσατε. Φεύγει, πάει, προσεύχεται, λέει δεύτερη φορά πάρ' το ποτήριο ο Κύριος και ξαναπάει τρίτη φορά. Και του λέει, άντε σηκωθείτε. Και λέει, ήσαν βεβαρημένοι ύπνο. Τους είχε πιάσει ο πιο δυνατός ύπνος της ζωής τους. Και λέει, κοιμόσαστε. Να, έρχονται να με συλλάβουνε. Κοιμόσαστε. Αυτό μας θυμίζει τίποτα. Κοιμόμαστε. Κοιμόμαστε. Μιλάω για σύνολο. Κοιμόμαστε. Κοιμόμαστε. Και ο εχθρός, ο Κύριος βεβαίως, σαν Κύριος, άντεξε στη σύλληψη και στα πάθη. Εμάς μας συλλαμβάνει ο άλλος εχθρός και μας κάνει του αλατιού. Του αλατιού, ο πειρασμός δηλαδή. Και μας αλλάζει τα μυαλά και μας κάνει διαφορετικούς από ό,τι είμαστε κατά πολύ. Λέει, κοιμόσαστε. Δεν βλέπετε ότι έρχονται να με συλλάβουνε. Ζούσε ο Κύριος το πάθος και οι μαθητές κοιμόντουσαν το ύπνο το βαρύ. Το πολύ, πολύ, το βαρύ ύπνο του Ιωνά που ροχάλιζε. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι μία εορτή το Πάσχα που θα πούμε χρόνια πολλά. Δεν είναι μία εορτή που μόνο θα βάψουμε τα αυγά, τα κόκκινα εις μνημόσυνον του αίματος του Κυρίου. Δεν είναι μία εορτή που θα βάλουμε τα καλά μας τα ρούχα και θα πούμε Πάσχα είναι χρόνια πολλά. Όχι. Είναι μία εορτή που σημαίνει τα πάντα συνέπασχον, όλα έπασχαν μαζί με τον Κύριο που έπασχε. Και ο ήλιος και η σελήνη και η πέτρας και η γη που κουνήθηκε. Μόνον ασυγκίνητος έμεινε ο άνθρωπος. Αυτοί που τον σταύρωσαν και αυτοί που τον σταυρώνουν και θα σταυρώνουν θα μείνουν ασυγκίνητοι, γιατί θεληματικά θέλουν να μείνουν ασυγκίνητοι. Μπορώ να ακούσω αν θέλετε να πείτε κάτι και λίγος εγώ. Όσα ακούσατε και υπόθηκαν είναι διαβασμένα κατά επανάληψη τουλάχιστον 30 φορές από τον Άγιο Νικόδημο Γεώργη. Τουλάχιστον 30 φορές. Επειδή ένα μήνα συνεχώς και την ημέρα πολλές φορές για να μπορέσω. Παρακαλούσα μήπως μπορούσα να πω μια στιγμή έτσι στο λίγο στα πάθη του Κυρίου. Δεν τα κατάφερνα γιατί έχω πολλές αμαρτίες. Δεν τα κατάφερνα. Πολλές φορές. Και το άλλο θέμα το ίδιο που έχω ετοιμάσει το Άγιο Νικόδημο. Θα το διαβάσω ξανά πολλές φορές. Θα δούμε να μας φωτίσει ο Κύριος. Ο Κύριος μας λοιπόν όλα αυτά τα έπαθε για εμάς. Να μας απαλλάξει από το κράτος ίσον κράτος. Τη δύναμη του θανάτου. Που δεν έχει δύναμη. Γιατί ο Άγιος Ιωάννης Χριστός θα μας λέει «Πού σου θάνατε το κέντρον, πού είναι θάνατε η δύναμή σου, αφού τα δόντια στάβγανε. Που είσαι φίδιες με το δηλητήριο σκοτώνεις τον άνθρωπο, στάβγανε τα δόντια ο Κύριος. Και σου αφαίρεσε τη δύναμη. Δεν έχεις δύναμη, αναστήθηκε ο Κύριος». Να είναι ευλογημένο να μας φωτίζει, να μας ελεεί, ώστε να αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι το χρέος μας απέναντί του. Θέλουμε κάτι άλλο. Την ώρα να συζητήσουμε τώρα. Την ώρα. Τι ώρα θα έρθουμε την άλλη φορά, την ίδια ώρα ή 7 που είναι πιο αργά. Τι λέτε, το κάνουμε 7. Μία ώρα όπως. Ναι, 7 η ώρα. Πως προχώρησε, προχώρησε μία ώρα. Μία ώρα, 7 η ώρα θα μας εδώ πέρα, πιο αργά. Έτσι.
Αν συμφωνώ, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ναι, ναι, 7 η ώρα. 7 η ώρα, Βασιλάκη, θα ακούς. Ρώτησέ τους. Ναι. Ωραία. Να κάνουμε προσευχή μας, μη κουραζόμαστε άλλο και να πάμε στο καλό. Εμείς οι 10-12 πώς είμαστε. Βασίλη, μπορεί ο Βασίλης. Μπορεί ο Βασίλης να είναι εδώ, στρατά. Βασίλης, μπορεί. Μπορώ, δεν έχω. Αυτό, για τον Βασίλη. Μπορεί, μπορεί. Άγιος ο Θεός. 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 Πάτε ημών έτσι ουρανής και ασκείτε το όνομά σου. Εφέντε ο Βασιλείος και γεννήτε το θέμα μας. Όσο τον αγνών και επιζήσεις, τον άρτο ημών των επιούσεων, δώσε ημείς σήμερα και άφεξε ημείς τα οφειλήματα ημών, όσο και ημείς αφήνε τους οφειλέτες ημών, και ημείς δεν έχεις εμάς και ορισμών, αλλά ρίξε ημάς από τον Κύριο, διορθών των Μαγείων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Κάτσε, Βασίλη, κάτι θες να πεις. Τέλειο.